Συμπληρώνονται αύριο 50 χρόνια από τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου. Και αν έκανε κανείς αναγωγή στα γεγονότα εκείνου του ζεστού Νοέμβρη του 1973, με βάση τις προβλέψεις του νόμου που φέρνετε και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού στον οποίο αυτές παραπέμπουν, αυτός ο εξεγερμένος λαός και νεολαία θα χαρακτηρίζονταν ως τρομοκράτες και με τις σημερινές σας διατάξεις. Τα συνθήματα ψωμί, παιδεία, ελευθερία θα χαρακτηρίζονταν τρομοκρατικά σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προβλέπει τα μέτρα πρόληψης της τρομοκρατίας και θα κατατάσσονταν σε αυτόν τον επικίνδυνο ακροαριστερό ριζοσπαστισμό που οδηγεί στην τρομοκρατία, ο οποίος αντιτίθεται στις καθιερωμένες πολιτικές και οικονομικές ελίτ, αντιτίθεται στην αυξανόμενη ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, της υγείας, των μεταφορών, καθώς και της Διεθνούς Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου. Σε αυτόν τον επικίνδυνο ακροαριστερό ριζοσπαστισμό που απορρίπτει τις καπιταλιστικές αξίες που θεωρούνται κύρια αιτία της κοινωνικής ανισότητας. Αυτά χαρακτηρίζουν τα ευρωπαϊκά κείμενα ως τρομοκρατία και αυτά βέβαια ψηφίσατε στο Ευρωκοινοβούλιο, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, για να τιμήσετε μάλλον αυτές τις αγωνιστικές σας παραδόσεις. Όσο για το σύνθημα «Έξω ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ» που κοσμούσαν τις πύλες του Πολυτεχνείου και τις κοσμεί και αυτές τις μέρες στον τριήμερο εορτασμό, αυτά κι αν θα λάμβαναν άμεση εντολή αφαίρεσης τρομοκρατικού περιεχομένου εντός λιγότερο από μιας ώρας. Εδώ που τα λέμε, κάποιοι πριν μερικά χρόνια την εκτέλεσαν αυτή την εντολή αφαίρεσης του τρομοκρατικού περιεχομένου, αφού όχι μόνο σταματούσαν την πορεία στο Μεγάλη Βρετάνια μη τυχόν βρεθούν έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία, αλλά έσβησαν και αυτά τα επικίνδυνα συνθήματα από τις πύλες του Πολυτεχνείου, ακόμα και από τις αφίσες τους. Ήταν άραγε διασυνοριακή η εντολή αφαίρεσης του επικίνδυνου περιεχομένου ή με δική τους πρωτοβουλία το έκαναν για να μην διαταράξουν τις σχέσεις με τα σύμμαχα κράτη. Θα μπορούσε πραγματικά κανείς να ευθυμεί με αυτές τις ειρωνίες που έφερε η ιστορία, αν δεν αφορούσαν πολύ επικίνδυνες νομοθετικές εξελίξεις που δημιουργούν ένα όλο και πιο ασφικτικό πλαίσιο για τις λαϊκές ελευθερίες και τα δικαιώματα. Φυσικά, κάθε άλλο παρά τυχαία είναι η χρονική συγκυρία, αλλά και η σπουδή που δείχνει η κυβέρνηση να εισαγάγει αυτό το νομοσχέδιο για την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, προσθέτοντας ένα ακόμα όπλο στο μακρύ μέχρι σήμερα κατάλογο που ενισχύει την καταστολή, το φακέλωσμα και τον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης κατ' εφαρμογή της αντιδραστικής ευρωνοσιακής νομοθεσίας. Και λέμε ότι δεν είναι τυχαία η χρονική συγκυρία, γιατί για άλλη μια φορά αξιοποιείται η πολλαπλά χρήσιμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αστικά κράτη έννοια της τρομοκρατίας, για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του ελληνικού κράτους στην προσπάθεια στοχοποίησης και φήμωσης κάθε φωνής που αντιπαρατίθεται στην εγκληματική αντιπεριαλιστική βαρβαρότητα, κάθε φωνή που δεν συμβιβάζεται με τη φρίκη του πολέμου, με το αιματοκύλισμα του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, λοιπόν, είναι ένας ακόμα κρίκος στην προσπάθεια, την ανεπιτυχή προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου μπροστά στην όλο και βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στη στήριξη των αιματηρών σχεδίων ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Εμπλοκή που για τα κέρδη των λίγων καθιστά τον ελληνικό λαό σε στόχο αντιπίνων με την παράδοση και διάθεση αεροδρομίων, λιμανιών της χώρας, με την πολύμορφη συνεργασία και διευκολύνσεις στο κατοχικό κράτος του Ισραήλ και τους άλλους υπεραλιστές συμμάχους σας. Αυτά είναι, κύριοι της κυβέρνησης, που εκθέτουν το λαό μας σε μεγάλους κινδύνους
και όχι βέβαια η μαζική λαϊκή δράση ενάντια στο πολεμικό σφαγείο, πόσο μάλλον οι συμβολικές ενέργειες που προωθούν τη φιλία και την αλληλεγγύη ανάμεσα στον ελληνικό και στον παλαιστινιακό λαό, όπως αυτή του νεαρού Παλαιστίνιου που προέβη στο έγκλημα καθοσιώσεως να υψώσει την παλαιστινιακή μαζί με την ελληνική σημαία στη διάρκεια της μεγαλειώδους λαϊκής κινητοποίησης. Γι' αυτό φτάσατε στο σημείο να ενεργοποιήσετε μάλιστα το άρθρο 141 του ποινικού κώδικα, την κατηγορία δηλαδή πως ο νεαρός Παλαιστίνιος με αυτόν τον τρόπο εκθέτει το κράτος σε κίνδυνο αντιπίνων και διαταράσσει τις φιλικές σχέσεις του ελληνικού κράτους με ξένο. Αποκαλύπτοντας ποιες είναι πραγματικά οι αγωνίες σας, αλλά κυρίως ανοίγοντας πολύ επικίνδυνους δρόμους για το λαό και το κίνημά του, που δεν σταματά και ούτε πρόκειται να σταματήσει να διαδηλώνει ενάντια στο έγκλημα. Πολύ περισσότερο, όταν κεντρικό αίτημα αυτών των λαϊκών κινητοποιήσεων είναι η δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, για το οποίο υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Βουλής από το 2015, κύριοι της κυβέρνησης και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, που την αφήσατε στα συρτάρια 4 χρόνια, και η λυπή βέβαια που ποιείται έκτοτε την νήσαν. Μάλιστα, στην τοποθέτηση στην Επιτροπή, σας είπατε για την ταυτοποίηση του νεαρού Παλαιστίνιου και για να ντυθεί με το μανδύα της αναγκαιότητας αυτή η απαράδεκτη πράξη, μπήκε μπροστά και αξιοποιήθηκε όλος αυτός ο σκοτεινός, ακροδεξιός σεσμός, ο μηχανισμός παραγωγής fake news των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μερικά από τα οποία είχε νωρίτερα ραδιάσει και στα τηλεοπτικά πάνελ ο κύριος Πλεύρης για να φτιάξει το ανάλογο κλίμα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι μετά, αφού είχε ήδη διαψευστεί και με τον πλέον επίσημο τρόπο όλη αυτή η παραφιλολογία, για να το πω κομψά, θα ερχόσασταν και μέσα στη Βουλή, στη συνεδρία της Επιτροπής, να την αναπαράξετε, κυρία Παπακώστα, κυρία εισηγήτρια της πλειοψηφίας, μάλιστα εγκαλώντας μας που δεν ενοχληθήκαμε, λέτε, από το γεγονός ότι ο νεαρός Παλαιστίνιος δήθεν κατέβασε την ελληνική σημαία για να ανεβάσει την παλαιστινιακή. Δεν είχατε προλάβει, φαίνεται, να ενημερωθείτε γι' αυτό τα εσχρά fake news που αναπαρήγατε και αναπαρήγαν και τα κυβερνητικά σας στελέχη. Εσείς πάντως, από ό,τι φαίνεται, δεν ενοχλείστε από το να αναπαράγετε άκρητα τα πιο καραμπινάτα fake news, στη σπουδή σας να αξιολογηθείτε με άριστα στο ξέπλυμα της κυβέρνησης για την πλήρη ευθυγράμμισή της με το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ. Όπως και να το κάνετε, βέβαια, είναι και λίγο τραγική ηρωνία να αναπαράγονται αυτά τα fake news στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Δεν μπορεί λοιπόν η κυβέρνηση και όλα τα επιτελεία της να κρύψουν την ενόχλησή τους για το γεγονός ότι παρά τους τερατώδεις μηχανισμούς παραπληροφόρησης που έχουν στηθεί από τους συμπεριληστές συμμάχους σας, δεν περνάει αμάσιτη η πολεμική προπαγάνδα. Απέναντι σε αυτούς τους επικίνδυνους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, ενοχλεί το τεράστιο κύμα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, ενοχλεί η απέτηση να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας στο μακελιό. Ανησυχείτε, ανησυχούν τα αστικά επιτελεία, ότι αυτό το κύμα αλληλεγγύης και καταδίκης της εμπλοκής της χώρας μας θα καταδικάσει συνολικά και την πολιτική και το σύστημα που γεννά τους πολέμους, τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Γι' αυτό και η έκθεση συνεπειών της ρύθμισης του σημερινού νομοσχεδίου αναφέρει ότι ο στόχος αυτού είναι η πρόληψη διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, προκειμένου να μην ριζοσπαστικοποιηθεί το κοινό. Για άλλη μια φορά, λοιπόν, αξιοποιείται το γνωστό αυτό όχημα της τρομοκρατίας με το οποίο τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διανυθεί πολλά χιλιόμετρα σε αντιδραστική κατεύθυνση, τόσο στην αστική νομοθεσία, όσο στη θεωρία, αλλά και στην πράξη. Δεν λείπει τυχαία από τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου ένας περιοριστικά περιγραφόμενος ορισμός, τον οποίο ζητάτε με την παρέμβασή σας, κυρία, ζήτηση εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, για το τι μπορεί να χαρακτηριστεί ως τρομοκρατικό περιεχόμενο. Γιατί βεβαίως σκόπιμα
δεν υπάρχει για την τρομοκρατία ένας ενιαία αποδεκτός ορισμός, όμως κυρίως επειδή ακριβώς είναι στόχευση του κανονισμού να αξιοποιήσει αυτή την απαράδεκτη, ανιστόρητη και με σκοπιμότητα δομημένη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που από τη μια ποινικοποιεί την πάλη των εργαζόμενων και των λαών για την καλυτέρευση της ζωής τους και από την άλλη την τζουβαλιάζει με κάθε τι το αντιδραστικό και εχθρικό προς τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και του λαού. Έτσι λοιπόν, κατά την Europol, σήμερα υπό την έννοια τρομοκρατία, αυτή την έννοια ομπρέλα, ταξινομείται η τζιχαντιστική δράση, η εθνικιστική αυτονομιστική δράση και εκεί μαζί λέτε η αριστερή, κομμουνιστική και αναρχική, η δεξιά, ακροδεξιά, ακόμα και μονοθεματική δράση, ακόμα και για τα δικαιώματα των ζώων κλπ. Όλα αυτά είναι σαχταρμάς στο τσουβάλι της έννοιας της τρομοκρατίας. Αυτό είναι το απαράδεκτο τσουβάλιασμα που κάνετε της οργανωμένης λαϊκής πάλης και δράσης με τον εθνικισμό, με τους φασίστες ή τους τζιχαντιστές. Και βέβαια στο όνομα της πρόληψης της τρομοκρατίας, για να εντοπίζετε και να αντιμετωπίζετε η τρομοκρατική δράση πριν καν εκδηλωθεί, διαμορφώθηκε και αυτή η περιβόητη έννοια της ριζοσπαστικοποίησης, που ενοχοποιήθηκε όπως και παραπάνω σας είπα, ώστε τα κράτη να παίρνουν μέτρα από πολύ νωρίς και προληπτικά. Έτσι, στο όνομα της καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης, νομιμοποιούνται στη δημοκρατική σας Ευρωπαϊκή Ένωση μέτρα παρακολούθησης, σάρωσης του διαδικτύου, προώθησης με κάθε τρόπο της κυρίαρχης ιδεολογίας και προπαγάνδας. Και βέβαια, αντιλαμβάνεται κανείς τι κινδύνους κρύβει αυτό για τις λαϊκές ελευθερίες, όταν διαβάζει στα επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι περιγράφεται ως ριζοσπαστικοποίηση, περιλαμβάνοντας μέσα σε αυτά ως έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη συνοχή και τη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις λαϊκές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Κάπως έτσι λοιπόν έχει στρωθεί το έδαφος ακόμα και για αλλεπάλληλες κρατικές διώξεις κομμουνιστικών κομμάτων, της πολιτικής δράσης των κομμουνιστών και της κομμουνιστικής ιδεολογίας στο 1/3 των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά, την ίδια στιγμή, με ιδιαίτερη ένταση και ταχύτητα, προχωράει και η προληπτική παρέμβαση των κρατικών αρχών και των διαφόρων εταιριών του διαδικτύου, επί του περιεχομένου που διακινείται στο διαδίκτυο, με την αιτιολογία όχι μόνο του εντοπισμού τρομοκρατικού περιεχομένου, αλλά και της αντιμετώπισης της διασφοράς ψευδών ειδήσεων. Και η προληπτική παρέμβαση επί του περιεχομένου, στην πραγματικότητα, επιτρέπει και το πιο εκτεταμένο, μαζικό και προληπτικό σκανάρισμα της πληροφορίας στο διαδίκτυο κάθε είδους. Και ό,τι βέβαια αφήνουν ελεύθερο οι διάφοροι μονοπωλιακοί μηχανισμοί του διαδικτύου, που όπως μας είπε και ο κύριος Υφυπουργός, ότι δεν κατεβάζουν με δική τους πρωτοβουλία οι πάροχοι, καλούνται τώρα τα αστικά κράτη να διαμορφώσουν τον αντίστοιχο κρατικό μηχανισμό που θα περνάει από πιο σφιχτό κόσκινο τον έλεγχο της πληροφορίας, για να μην μπορεί να ξεφεύγει, να υπάρχει παραμικρή πληροφορία. Γι' αυτό και βέβαια δικαιολογείται και είναι στην άμεση στόχευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο του πιο αυτοματοποιημένου ελέγχου, η διαμόρφωση πιο αναβαθμισμένων τεχνικών μέσων και μεθόδων για τον εντοπισμό και αποκλεισμό αυτού του περιεχομένου. Και σε αυτό το πλαίσιο βέβαια και τα διάφορα κράτη-μέλη και μηχανισμοί λαμβάνουν μέτρα εποπτείας και κατηγοριοποίησης του περιεχομένου του διαδικτύου, μεταξύ άλλων και για τον έλεγχο και των πολιτικών διαφημίσεων. Αυτή η προσπάθεια εποπτείας και περιορισμού του διαδικτύου αναπτύχθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό με αφορμή την πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία και σήμερα βέβαια με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή παίρνει ακόμα πιο τρομακτικές διαστάσεις.
Γι' αυτό και υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός διαφημίσεων ή ανακοινώσεων που ήδη αποκλείεται από τα μέσα αυτά. Όπως σας είπα, για γνωστή διαφήμιση συναυλίας αφιερωμένη στο Πολυτεχνείο και στην αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης. Γι' αυτό κλειδώθηκε ο λογαριασμός του οδηγητή της εφημερίδας της ΚΝΕ στο X, το πρώην Twitter, γιατί θεωρήθηκε ότι το σύνθημα «κάτω από τα συντρίμμια θα μέναμε στη σκόνη, σκοτώνουνε παιδιά, είναι δολοφόνοι», αναπαριστά μια αδικαιολόγητη αιματοχυσία. Βέβαια, δεν κλειδώθηκε με την ίδια ταχύτητα ο λογαριασμός του Σφαγέα Νετανιάχου, που είναι αυτός που εξαπολύει την αιματοχυσία. Αυτή είναι η υποκρισία σας. Γιατί με αυτά τα κριτήρια χαρακτηρίζεται ως τρομοκράτης ένας λαός που παλεύει για την ελευθερία του και όχι ένα κράτος που για δεκαετίες ασκεί κατοχή και επικισμό, που αποκλείει την πρόσβαση στο καθαρό νερό και στο ρεύμα, που σφαγιάζει χιλιάδες αμάχους, μεταξύ των οποίων πάνω από 4.000 παιδιά, που επιτίθεται και αποκλείει νοσοκομεία, αφού προηγούμενα τους έχει βομβαρδίσει τις δεξαμενές του νερού, τα έχει αφήσει χωρίς καύσιμα και ρεύμα, οδηγώντας στη φρίκη να πεθαίνουν σήμερα αβοήθητα δεκάδες νεογνά στα αποκλεισμένα νοσοκομεία της Γάζας. Εκεί η απαγόρευση της ανθρωπιστικής βοήθειας, οι απειλές για πυρηνικό χτύπημα, όλα αυτά δεν εντάσσονται στους τρομοκρατικούς κινδύνους για τους οποίους νομοθετεί προληπτικά η δημοκρατική σας Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η υποκρισία σας όλο το μεγαλείο. Αυτό λοιπόν το πιο αντιδραστικό πλαίσιο συμπληρώνεται και με τη γνωστή ρητορική της επίκλησης, τους περιορισμούς που τίθεται στην επίκληση της ρητορικής του μίσους. Έτσι βαφτίζονται αντισημιτισμός και διώκονται εκφράσεις αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό σε όλο τον κόσμο, γραμμή που δεν ξέχασε βέβαια να υιοθετήσει και ο κύριος Υπουργός Παιδείας, κατηγορώντας την ΕΛΜΕ γιατί διδάσκουν τα παιδιά να πλώνουν χέρι αλληλεγγύης στους βασανιζόμενους λαούς. Με αυτό, με αντίστοιχους εξάλλου μηχανισμούς, έχουν προχωρήσει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αποκλεισμοί τηλεοπτικών σταθμών, καταλογισμός ευθύνης σε ενημερωτικές πύλες στο διαδίκτυο κλπ. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, με τον κανονισμό που ενσωματώνεται σήμερα στην ελληνική νομοθεσία, συστηματοποιείται και ενισχύεται περισσότερο η αποτελεσματικότητα στην παρέμβαση στο περιεχόμενο που διακινείται μέσα στο διαδίκτυο, ώστε να αφαιρείται με ταχύτητα κάθε περιεχόμενο που θεωρείται ή που το βαφτίζεται ότι υποστηρίζει την τρομοκρατία. Έτσι, οι αρμόδιες αρχές έχουν την εξουσία να εκδίδουν εντολές στους παρόχους υπηρεσιών με σκοπό την αφαίρεση του τρομοκρατικού περιεχομένου ή με την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό σε όλα τα κράτη-μέλη εντός μόλις μίας ώρας. Δηλαδή, επιβάλλεται στην πραγματικότητα γενικευμένη λογοκρισία, ενισχύοντας τελικά με μεγαλύτερο τρόπο όλους αυτούς τους κατασταλτικούς μηχανισμούς παρακολούθησης και επιβολής ποινών και κυρώσεων που αξιοποιεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά, δεν επαναπαυόμαστε και ούτε μας καθησυχάζει, και κλείνω με αυτό, από την ανάθεση της εποπτείας στις διάφορες ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες κάθε φορά χρησιμοποιούνται ως τον δημοκρατικό φερετζέ για να νομιμοποιούνται οι πιο σκληρές παραβιάσεις των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Πολύ περισσότερο δεν μας αφήνει παρά μικρή αμφιβολία για τις προθέσεις της κυβέρνησης η εμπλοκή ως σημείων επαφής των αμαρτωλών ΔΑΕΒ, της αντιτρομοκρατικής και της ΕΥΠ, για τις οποίες υπάρχει μάλιστα πρόσφατη πολύ πικρή εμπειρία. Για όλους αυτούς τους λόγους, φυσικά θα καταψηφίσουμε επί της αρχής και των άρθρων το απαράδεκτο αυτό νομοσχέδιο.